Λίγη ώρα μετά το άκουσμα του ονόματος του Εμμανουέλ Μακρόν ως νικητή των προεδρικών εκλογών, αντιφασιστικές ομάδες κατεβαίνουν στο κέντρο του Παρισιού για να διαδηλώσουν. Η αστυνομία επεμβαίνει και η κατάσταση δεν αργεί να βγει εκτός ελέγχου. Με εκατοντάδες πολίτες στους δρόμους να διαμαρτύρονται για τις πολιτικές του Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και της Μαρίν Λεπέν, δεν είναι λίγοι αναλυτές που εκτιμούν ότι στις βουλευτικές εκλογές που ακολουθούν, πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να έχει ο ηγέτης της γαλλικής αριστεράς, Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Emmanuel Macron now with his 58% or so a majority will find it very hard to govern without a majority in parliament, something that we've been talking about a lot this evening. Now this is where it gets interesting. This is where this man comes in, Jean-Luc Mélenchon. He came third in the French presidential elections. Θα είναι ο αριστερός Μελανσόν ο επόμενος πρωθυπουργός? Θα υπάρξει πολιτική συγκατοίκηση? It's going to be a battle that has started yesterday when the candidates that lost the presidential election said they would do anything to build a strong opposition to block anything that President Emmanuel Macron will try to do. Μπορεί η νίκη του Μακρόν να είναι καθαρή εκ του αποτελέσματος, ωστόσο φαίνεται ότι πολλοί τον ψήφισαν όχι επειδή συμφωνούν μαζί του, αλλά επειδή έκριναν ότι η προεδρία Λεπέν είναι επικίνδυνη. Πολύ περισσότερο από τις ψήφους μιλά και η αποχή ρεκόρ, που δείχνει ότι ένας στους τρεις Γάλλους δεν εκφράστηκε στην κάλπη. Au-delà de cela, puisqu'encore une fois, vous avez l'électorat du premier tour d'Emmanuel Macron qui vous dit par adhésion, ce qui est très clair, c'est que les autres électorats, ils sont venus principalement pour s'opposer et qu'ils ont beaucoup pesé dans ce vote. 91% said they voted principally to prevent Marine Le Pen from winning. Η ακροδεξιά υποψήφια μπορεί να έχασε στις προεδρικές εκλογές. Το ποσοστό της όμως είναι ιστορικά υψηλό. Μπορεί να κάνει την ανατροπή στις βουλευτικές εκλογές και να καταφέρει να αναδειχθεί πρωθυπουργός η Le Pen. À toutes et à tous, je dis, ne vous résignez pas. Au contraire, entrez dans l'action. Le troisième tour commence ce soir. Το εύθραυστο πολιτικό σκηνικό ενδέχεται να γίνει ακόμα πιο περίπλοκο αν τον Ιούνιο ο Μακρόν δεν εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση και χρειαστεί να συμμαχήσει με ένα μη φιλικό προς εκείνον κόμμα. 56% of French voters say they want Emmanuel Macron's party to lose the parliamentary elections and be forced into this power-sharing agreement with another party. Of this 56%, 84% were Mélenchon voters.